Κυρία Μανογιού, πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είναι μια καθημερινότητα άγρια που αντιμετωπίζουμε. Τι θα γίνει, οι γονείς ανησυχούν, οι πάντες. Δεν αντέχουμε άλλο! Βεβαίως. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να με πούνε γραφικοί. Πάμε για Λούμπεν. Μπούρια Λούμπεν. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία. Εγώ την Παναγία μου! Εσκρίβησιά. Ακόμα και τώρα βλέπεις τα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Μα πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα? Υπάρχει αυτό της... Πάνε και μια εκκλησία την Κυριακή. Ναι, πάνε. Γιατί να σημαίνει, ρε παιδί μου, στις μεγάλες πόλεις? Γιατί, κούλη μου, κούλη μπεμπέ. Θα ήθελα να πω κάτι. Πράγματι, οι οικογένειες ήταν πιο κοντά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Επειδή... Οι οικογένειες ήταν πιο στενά. Θα μ' αφήσεις, Χριστιανέ μου, να μιλήσω. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είμαι χριστιανός, κύριε Μανογιού, δεν είμαι χριστιανός. Τι είσαι, στο τρελάθηκο ένα μας. Ό,τι θέλετε. Επειδή είστε και βουλευτής, πρέπει να έχετε μια μετριοπάθεια. Μα εσύ θα μου πεις, Χριστιανέ μου, τι θα είμαι εγώ και τι δεν θα είμαι. Όχι, δεν είμαι χριστιανός και δεν είμαι χριστιανός. Έχουνε μπιφ. Έχουνε μεγάλο πολύ. Με συγχωρείτε, δεν ξαναπευθύνομαι σε εσάς. Σύγνωτε μη. Θέλω να πω σε κάτι που αναφερθήκατε. Ότι η μαμά, όχι σε εσένα, Χριστιανέ μου, σου λέω. Είσαι καλά! Χριστιανέ μου, δεν είμαι χριστιανός. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Θα μ' αφήσεις, Χριστιανέ μου, να μιλήσω. Δεν είμαι χριστιανός, κύριε Μανογιού, δεν είμαι χριστιανός. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Είμαι ειδωλολάτρης. Είμαι ειδωλολάτρης γιατί πιστεύω και αγαπώ τα μάτια μιας αγάπης.